Εικόνες που κόβουν την ανάσα. Είναι η στιγμή που ο ελικόπτερο παραλαμβάνει τους δύο Ελληνοκαναδούς από τη Σαμαριά με την περιπέτειά τους να λαμβάνει αίσιο τέλος κάτω από δύσκολες συνθήκες, καθώς υπήρχε ο κίνδυνος θερμοπληξίας και αφυδάτωσης. Οι νεαροί πεζοπόροι επιχείρησαν να φτάσουν στην Αγία Ρουμέλη μέσω της κορυφογραμμής του Γκίγκυλου παρά την απαγόρευση της διέλευσης του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς και όλων των ρηβατικών μονοπατιών, ενώ από τα ξημερώματα της Κυριακής στήθηκε μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ για τη διάσωσή τους. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι τοπικές υπηρεσίες Χανίων, πυροσβεστικής υπηρεσίας Βρυσών και η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών. Με drones και με ορειβατικές ομάδες προσεγγίσαν την περιοχή από την Αγία Ρούμελη. Υπήρχε το ελικόπτερο που είχε ενημερωθεί και ήταν καθοδόν. Ήρθε το πρώτο, το οποίο δεν μπορούσε να επιχειρήσει λόγω των κατάλληλων συνθήκων που επικρατούσαν στην περιοχή. Αποχώρησε, είναι έτοιμα δευτέρων αερίου μέσω, το οποίο και κατάφερε να προσεγγίσει και να ανεβάσει με βαρούλκο τους δύο Ελληνοκαναδούς. Οι δύο Ελληνοκαναδοί ήταν εξαντλημένοι, ωστόσο αν είχε χαθεί πολύτιμος χρόνος, τότε τα πράγματα θα είχαν εξελιχθεί δραματικά για τον έναν από τους δύο, όπως υποστηρίζει ο διοικητής της τρίτης ΕΜΑΚ. Θεωρώ ότι ουσιαστικά ο ένας εξ αυτών, αν δεν τους βρίσκαμε νωρίς και παρέμεναν ακόμα μερικές ώρες, σήμερα δεν θα βρισκόταν στη ζωή. Ήταν σε τόσο... Δεν είχαν και νερό, δηλαδή. Δεν είχαν νερό, οι συνθήκες ήταν πολύ σκυρές. Ήταν 45 βαθμούς Κελσίου στο βουνό. Και μετά από μια σωματική καταπώνηση. Και όταν και το μυαλό σταματήσει να λειτουργεί, μετά το σώμα καταλείπει. Τι σας είπαν όταν τους... Εντάξει, υπήρξε μια μεγάλη ανακούφιση, ειδικά όταν τους φροντίσαμε, τους δώσαμε το νερό, τους δώσαμε κάτι έτσι να πάρουν ενέργεια. Ο Σταύρος Καλογιαννάκης μας περιέγραψε τη μεγάλη επιχείρηση που στήθηκε, αλλά και τις πολύ δύσκολες συνθήκες και για τους διασώστες, οι οποίοι περπατούσαν επί 4 ώρες και σε θερμοκρασίες που άγγιξαν τους 45 βαθμούς Κελσίου, ενώ καθοριστική ήταν η συμβολή ελικοπτέρου στην όλη επιχείρηση. 5 η ώρα περίπου το πρωί της Κυριακής ενημερώθηκε η υπηρεσία μέσω του 112 από την Αμερική, μια εφαρμογή η οποία χρησιμοποιούσαν Ελληνοκαναδοί 25 ετών περίπου. Κάποια στιγμή λοιπόν βράχωσαν, δεν μπορούσαν να προχωρήσουν γιατί το σημείο εκεί είναι πολύ δύσβαστο και ευτυχώς αποφάσισαν να περιμένουν στο σημείο αυτό για να τους προσεγγίσουμε εμείς. Ξαναλέω όμως ότι οι συνθήκες και για τους διασώστες χθες ήταν πάρα πολύ δύσκολες και υπήρξε από ένα σημείο και μετά κίνδυνος και για εμάς. Ευτυχώς όμως το ελικόπτερο ήταν μέσα, μας προσέγγισε όλους, μας μάζεψε όλους από το βουνό. Λίγο μετά τις 8 χθες βράδυ βγήκαν σόι και αυλαβείς από το Φαράγγι. Οι νεαροί ομογενείς μεταφέρθηκαν στη Σούδα και από εκεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Χανίων. Ωστόσο, θα βρεθούν αντιμέτωποι με διοικητικό πρόστιμο ύψους 300 ευρώ. Κοιτάξτε, εγώ είμαι αντίθετος σε αυτά. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Προτιμώ τα παιδιά μου να τα μαζέψω από το βουνό παρά να τα μαζέψω λιώμα από τα μπαρ και από τα μπαγκάκια. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Καλό να μην ποινικοποιούμε τις υπαίθριες δραστηριότητες.